ένα γενναιόδωρο σχέδιο για την προώθηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταφορών, που βρίσκεται σε διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα για τη λήψη αποφάσεων. Το σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Οι σχετικές προτάσεις για την επιδότηση της συγκεκριμένης έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Είναι ένα σύνολο με ένα συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 38 εκατομμύρια ευρώ. Τα 30 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για αυτά τα προγράμματα επιδότησης χορηγήσεων ουσιαστικά για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Την ίδια ώρα ο Υπουργός διέψευσε σχετικό σημερινό δημοσίευμα στο οποίο γινόταν αναφορά για σχέδιο επιδότησης 10.000 ευρώ για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος. Ακόμα δεν έχουν πάρθει τελικές αποφάσεις. Μέσα στον Οκτώβριο θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις για το ύψος της χορηγίας, για τις λεπτομέρειες, για το τι θα δικαιούνται. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι θα είναι έναν από τα πιο αισιόδοξα και πιο ελκυστικά προγράμματα επιδοτήσεων ηλεκτροκίνησης που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα και ταυτόχρονα μέχρι το 2026 να τοποθετηθούν 1.000 σταθμοί φόρτισης και 40 σημεία ταχείας φόρτισης. Μέχρι και το 2035 περίπου θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου σχεδόν το σύνολο των οχημάτων θα είναι ηλεκτροκίνητα και υπολογίζουμε μέχρι και το 2030 τουλάχιστον να κυκλοφορούν 36.000 ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους μας. Το σχέδιο αφορά επιβατικά οχήματα όλων των τύπων, δηλαδή και ιδιωτικά αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, εμπορικά, ταξί και λεωφορεία, αλλά και ηλεκτρικά ποδήλατα.